Το είπαν και το έκαναν πράξη. Στο κέντρο της Πάτρας, παραμονή πρωτοχρονιάς, πήραν τα ποδήλατά τους, τα στόλισαν χριστουγεννιάτικα και βγήκαν να μοιράσουν μικρά συμβολικά δώρα αγάπης σε αγνώστους. Είναι μια διαφορετική γιορτινή μετακίνηση 6. Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία της Αντωνίας και της Άννας, δύο εκπαιδευτικών από την Πάτρα και το Μεσολόγγι. Στολίσαμε το ποδήλατό μας, ετοιμάσαμε δώρα αγάπης, βιβλία που έχουν ζαλιστεί το δικό μας ξεφύλισμα, ζωγραφιές, παραμύθια. Χριστουγεννιάτικα στολίδια που φτιάξαμε και αφού στείλαμε το μήνυμα 6 θα ξεχυθούμε τώρα στους δρόμους παραμονή πρωτοχρονιάς για να μοιράσουμε τα δώρα αγάπης και να ξαναδούμε στα παιδιά το βλέμμα ελπίδας που βλέπουμε κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς. Η ιδέα ήρθε για να καλύψει το κενό των παιδιών που φέτος λόγω των συνθήκων δεν μπόρεσαν να βγουν για τα κάλαντα. Τώρα τους δίνεται αφορμή για λίγα απρόσμενα χαμόγελα όταν θα συναντήσουν τα γιορτινά ποδήλατα που μοιράζουν δώρα. Έχω ξετρελαθεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω κι εγώ, που τυλίξαμε όλα αυτά τα δώρα με τόση μεγάλη αγάπη και χαρά και τώρα έχει φτάσει η στιγμή να τα μοιράσουμε στους ανυποψίαστους περαστικούς. Η πρωτοβουλία απέσπασε τον θαυμασμό όσων συνάντησαν τα κορίτσια στο δρόμο και τα σταματούσαν να ρωτήσουν τι κάνουν, βλέποντας τα ποδήλατά τους στολισμένα και γεμάτα δώρα. Επειδή σήμερα τα παιδιά εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους που απαγορεύτηκε το καθιερωμένο έθιμο τα κάλαντα, νομίζω ότι με αυτή την κίνηση θα ξαναδούμε τη χαρά στα μάτια τους και ήδη βλέπουμε ότι τους χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Στο καλάθι του ποδηλάτου μπήκαν πολλά και μικρά δώρα, όλα τους με συμβολική αξία και με πολύ αγάπη. Η ιδέα των κοριτσιών μου φαίνεται πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα είναι ωραία αισθητικά. Τη βλέπουμε αυτές τις μέρες που δεν χρειάζεται να πούμε τι μέρες είναι και μας φτιάχνει διάθεση. Έχουμε μια ψυχική ανάταση, είναι μια ωραία εικόνα για την πόλη μας και για τους δρόμους που κυκλοφορούμε. Σκεφτήκαμε πράγματα που έχουν όλοι στο σπίτι τους, όπως ένα βιβλίο που έχουν διαβάσει πολλές φορές, μια ζωγραφιά, μια κάρτα που έφτιαξαν ή ένα παιχνίδι που θέλουν να τους αρέσει πολύ και θέλουν να το δώσουν και σε κάποιον άλλον. Ένα ρούχο που ίσως δεν τους πηγαίνει ή το αγαπάνε αλλά δεν τους κάνει πια. Δώρα αγάπης και δώρα που ξεπηδούν από τα σπίτια και φτάνουν σε αγκαλιές άλλων παιδιών. Αφήσαμε τα κορίτσια να συνεχίσουν το πρωτοχρονιάτικο δρομολόγιο σκορπίσματος χαράς και απρόσμενων χαμόγελων σε όλους εκείνους που θα τους σταματήσουν προσφέροντάς τους το δώρο τους. Με την ευχή η πρωτοβουλία τους να βρει ακόμη περισσότερους μιμητές.